Με την εγκατάσταση του εργολάβου στο Φαράγγι της Αμαριάς και τη συνδρομή κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης που εργάζονται εθελοντικά, ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες ημέρες οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο σύνολο του μονοπατιού από το Ξυλόσκαλο μέχρι τη νότια είσοδο. Είναι δύο συνεργεία, ένα από τη νότια μεριά και ένα από τη βόρεια. Δουλεύουν με ταχύς ρυθμούς και πιστεύουμε σε συνεργασία πάντα και με τον κόσμο το δικό μας που συνεχίζει να είναι μέσα για συμβολή σε άλλα κομμάτια πέρα αυτής κατά αυτής της βατότητας. Θεωρούμε ότι θα είμαστε σύντομα έτοιμοι εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου ο Εθνικός Δρυμός Αμαριάς θα είναι ανοιχτός σε όλο το μήκος του. Από τη Μεγάλη Παρασκευή εξάλλου υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες από την νότια είσοδο και για 2 χιλιόμετρα μέχρι τον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Ο στόχος επιτεύχθη. Άνοιξε το Φαράγγι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή την περίοδο ήταν αρκετό το ενδιαφέρον. Έχουμε πάνω από 50 έως και 100 άτομα κάθε μέρα αυτές τις ημέρες. Την ίδια στιγμή τρέχουν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την πρόσληψη συνολικά 26 ατόμων που θα εργαστούν ως εποχικοί υπάλληλοι, ενώ τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Άμυνας δρομολογούν την τοποθέτηση στρατιωτικού γιατρού στο Φαράγγι. Το Φαράγγι θα λειτουργήσει με μόνιμο προσωπικό, με τους δασοφύλακες τους δικούς μας που είναι επιφορτισμένοι και με τα άλλα καθήκοντα που έχουν. Δεν είναι ειδικά μόνο για το Φαράγγι της Αμαριάς, όμως και πάλι όπως και κάθε χρόνο και πολύ δε μάλιστα φέτο θα είμαστε παρόντες εκεί υπερβάλλοντας εαυτούς μέχρι να έρθει και το εποχικό προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, η Διεύθυνση Δασών Χανίων στοχεύει όλα να είναι έτοιμα πριν από τις 13 Μαΐου, οπότε και αναμένεται στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για επαναξιολόγηση του Φαραγγιού και χορήγηση εκ νέου του διπλώματος πρώτης κατηγορίας για μνημεία της φύσης που είναι ενταγμένα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών.